Μπορεί σε τουριστικά θέρετρα το Χανίων ο Υδράργυρος να χτύπησε κόκκινο, όμως και στο Ηράκλειο το κύμα ζέστης οδήγησε αρκετούς πολίτες σε κοντινές παραλίες για στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ήρθαμε να δροσιστούμε λιγάκι γιατί κάνει πολύ ζέστη σήμερα. Λέμε να πάμε φέτος στα Δωδεκάνησα μια βόλτα. Αλλά παντού για να βρεις δωμάτιο και κατάλημα να μείνεις, ψάξαμε πάρα πολύ. Εμείς λοιπόν έχουμε τις ομπρέλες μας και δεν πληρώνουμε ούτε ξαπλώστρες, ούτε τίποτα. Η ζωή μας είναι αυτή. Για μένα η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Όλα τα μετράμε σήμερα, αλλά εδώ δεν πληρώνεις και καρέκλες. Παραγγείλεις ένα καφέ, εδώ είναι Μύκονος, αλλά δεν είναι Μύκονος. Είναι πιο ωραία. Ωραίο καιρό ζεστάθηκε, μια χαρά τα πάμε, εντάξει, χρειάζεται μια μέρα την εβδομάδα. Ωστόσο πολύ λένε ότι για να πάνε παραλία χρειάζεται πολλά έξοδα. Είναι αλήθεια, όντως. Όντως. Τα έξοδα μπορεί να πάει 60-70 ευρώ, να πιεις ένα καφέ, μια μπύρα, τσιπίσεις ένα κλαπ σάντουιτς. Αυτά. Πραγματικά μου αρέσει πολύ ο καφές εδώ, τον οποίο απολαμβάνω. Μου αρέσουν οι άνθρωποι, είναι φανταστικά εδώ. Πρέπει και εσείς να έρθετε να δοκιμάσετε. Είναι τα καλύτερα. Ικανοποιητική η κίνηση. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Έχει κόσμο, το ξενοδοχείο είναι γεμάτο. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στην παραλία της Αμουδάρας, όπου λουόμενοι απόλαυσαν τις βουτιές τους, χωρίς, όπως είπαν, να πληρώσουν ακριβά το μάρμαρο, όπως συμβαίνει σε άλλες παραλίες, είτε για ομπρελοκαθίσματα, είτε για δροσερά ροφήματα και σνακ. Υπέροχα. Το τέλειο είναι λίγο, σου λέω. Από την περιοχή ή κάνετε διακοπές? Όχι, από εδώ είναι η καταγωγή μου, αλλά μένω στο Ηράκλειο. Κάνουμε οικονομίες για να περάσουμε καλά. Θαυμάσια περνάμε. Πάρα πολύ ωραία. Είναι η παραλία της πόλης, ποτέ δεν τα έχει κάνει όλα. Να μείνουμε σε αυτά που μπορούμε να έχουμε. Βλέπετε πολύ κόσμο? Πολύ κόσμο, είναι λίγο περιορισμένοι και αυτοί οικονομικά, δεν πειράζει. Το φίλο μου, μια χαρά. Τέλεια. Όχι, ό,τι τα φέρει η ζωή. Δεν προγραμματίζουμε τίποτα γιατί δεν ξέρει αύριο ζει, πεθαίνει. Ο Θεός ξέρει. Διακοπές θα πάτε ή δουλεύετε? Μπορεί, το σκέφτομαι. Λουόμενοι αναφέρθηκαν στην γενικότερη ακρίβεια που βάζει φραγμό στην καθημερινότητά τους αλλά και στις ολιγοήμερες διακοπές τους, καθώς υπολογίζουν και το τελευταίο ευρώ. Είναι πανάκριβα, παιδιά. Έχουν διπλασιαστεί τιμές. 4,5 ζητάνε τον καφέ. Αν πάρει και ομπρέλα, πάει 10. Δηλαδή, μια οικογένεια με 4 παιδιά είναι δυνατό να θέλουμε 40-50 ευρώ για να πάμε παραλία? Έλεος. Οπότε, δηλαδή, λέτε ότι δεν γεγόμαστε μόνο από την παραλία, αλλά και από τις τιμές. Βέβαια, πολύ ακριβά. Πολύ ακριβά. Και δεν είναι αυτό. Του χρόνου θα χάσουμε μια βιομηχανία που έχουμε τον τουρισμό, θα φύγει ο κόσμος. Και αυτό είναι παντού. Δεν είναι μόνο εδώ, και στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Παντού είναι αυτό το φαινόμενο και πρέπει κάπου να υπάρχει κάποια ισορροπία με τις τιμές. Και να σεβόμαστε τον κόσμο, τον τουρίστα που έρχεται εδώ, να μας αφήσει για να δουλέψει όλη η βιομηχανία που είναι ο τουρισμός για μας. Ναι, θα πάμε στην Άξο. Πολλοί λένε, ας πούμε, για να πάμε παραλία, θα ξοδέψουμε π.χ. τόσα χρήματα. Ναι, όντως έχουν ανέβει πολύ και στα ακτοπλοϊκά και στα διαμερίσματα και παντού. Οι τιμές σούζουν λίγο, αλλά εντάξει, την παλεύομαι. Μερίδα επαγγελματιών πάντως εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τα μειωμένα κατά πολύ έσοδά τους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς αρκετοί τουρίστες κάνουν παζάρια ακόμη και αν πρόκειται για αγορές που δεν ξεπερνούν τα 5 ευρώ. Δεν υπάρχει σάλιο, δεν έχουν μαντήρι να κλάψουν. Τι να ψωνίσουν αυτοί? Αυτοί είναι τρίτο-τέταρτη κατηγορία. Ένα μπουκαλάκι νερό έχουμε θέμα. Σε κάρτα των 30 λεπτών έχουμε παζάρι, του 20, κάρτα των 30 λεπτών.